Ενδιαφέρεσαι να μάθεις με ποιον τρόπο θα χτίσεις το πνευματικό σου σπίτι? Αν ναι, δες το επόμενο βίντεο. Χαίρετε, είμαι ο Πάτερ Θεμιστοκλής και παρακολουθείτε το κανάλι Personal Spiritual Training. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι χτίζοντας το πνευματικό μας σπίτι, μέρος τρίτο. Αφού ρίξαμε το θεμέλιο που είναι η πίστη και υψώσαμε τους στίχους που είναι οι αρετές, αυτό που απομένει είναι να φτιάξουμε τη στέγη που είναι η αγάπη και η οποία αποτελεί την τελείωση όλων των αρετών. Πρώτα λοιπόν έρχεται η πίστη και έπειτα η αγάπη. Και αυτό γιατί είναι αδύνατο να αγαπήσεις κάτι που δεν το πιστεύεις. Παρότι η αγάπη είναι μία, έχει δύο κατευθύνσεις. Την κάθετη, δηλαδή το ανθρώπου προς τον Θεό, και την οριζόντια, δηλαδή το ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Και να ο σταυρός μας, το παγκόσμιο σύμβολο αγάπης. Όπως λοιπόν ένα χελιδόνι για να πετάξει χρειάζεται δύο φτερά, έτσι και ο άνθρωπος αυτές τις δύο αγάπες. Αυτή η αλληλοεξάρτηση μεταξύ της μίας αγάπης με την άλλη περιγράφεται από τον Αβά Δωρόθο με το παράδειγμα του κύκλου. Όσο λοιπόν κάποιος πλησιάζει στο κέντρο του κύκλου που είναι ο Θεός, τόσο πλησιάζει και τον συνάνθρωπό του. Τι είναι όμως αγάπη? Αγάπη κατά τον Αβά Αγάθωνα είναι να βρεις ένα λεπρό και να του δώσεις το σώμα σου και αν είναι δυνατόν να πάρεις το δικό του. Κάποια φορά Όσιος Μακάριος επισκέφθηκε έναν άρρωστο ερημίτη. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω του, είδε ότι δεν υπήρχε ούτε ίχνος φαγητού. «Τι θα ήθελες να φας?» το ρώτησε ο Όσιος. Ο άρρωστος δίσταζε να απαντήσει. Στο τέλος όμως, μπροστά στην επιμονή του Οσίου, του είπε ότι είχε επιθυμήσει λίγη αλευρόσωπη. Τότε ο Όσιος, για να τον ευχαριστήσει, πήγε στην Αλεξάνδρεια, κάνοντας 50 μίλια με τα πόδια για να βρει αλεύρι. Ένας γέροντας ζήτησε κάποτε από τον Θεό να του χαρίσει την αρετή της αγάπης. Μέχρι όμως να συμβεί αυτό, αποφάσισε να φέρεται σε όλους τους συνανθρώπους του σαν να είχε ήδη το χάρισμα, το οποίο και έλαβε τελικά μετά από κάποια χρόνια. Τι θα λέγατε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο? Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας.